Επισκόπου ημών Θεοκτίστων εις βολάε τη δεσπότα αξίστης εν Χριστώ ημών αδελφότητων Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον εν τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των τροφίμων εργαζομένων, των δωρητών και ευεργετών του Ιδρύματος τούτου και πάντων των παρευρισκομένων, μετά των οικείων αυτών, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός, υπάρχει δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθώμε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, που ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακής χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τα δώρατά τα προσφερόμενα εις δόξαν σύν και εις τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας του Ουρανοβάμωνος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ως Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε. Ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου Βαπτιστήν εκαταδεξάμενου δια την ημών σωτηρία Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες Παναγράντους ο Μητρός Δεσποίνσιμων. Ον Δεσπότη και Αρχιερέα Υπός Κύριε Φύλακτες Υπός Κοράες ετή Δεσπότσα Ως αγαπούς Άγιε Ιεράρχα Βασίλειε, πρέσβευε υπέρ ημών, διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αγίες Πάρτες, έτσι πολλά και ευλογημένα, να εκφράσω και τις ευχαριστίες στη χορομία του Μητροπολίτη για το θρακιώτικο τραγούδι τα Ευζωνάκια. Κόβουμε όπως πάντα την πίτα μας και ξεχωριστά για τους εκπροσώπους του λαού μας και για τις αρχές και εξουσίες του νομού μας και της περιοχής μας, για τον ευσεβή λαό μας, για τους εργαζομένους, για τους ευεργέτες, για τους τροφίμους, για όλους εκείνους που έχουν την έννοια του Ιδρύματος. Το πρώτο κομμάτι του Χριστού, το δεύτερο της Παναγίας μας και το τρίτο του Αγίου Παντελεήμονος, που είναι και ο προστάτης του Ιδρύματος. Το άλλο κομμάτι το κόβουμε και το προσφέρουμε στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ξάνθης, γιατί πολύ μας εκτίμησε σήμερα η παρουσία του. Σας λέω και τούτο. Ήδη έχει ένα έτοιμο ίδρυμα άσυλων ανιάτων, περί θάλψος χρονίας Πασχόντου. Το επισκέφθη τον Νοέμβριο που έφτασε εκεί
είναι πολύ καλύτερο από το δικό μας κτηριακά, δεν το έχουν εγκαινιάσει ακόμη και λέω στον Δεσπότη, γεια στα χέρια του, καλή υπομονή και μεγάλο κουράγιο. Δεν είναι εύκολη η λειτουργία και μάλιστα αυτή την εποχή τέτοιων ιδρυμάτων. Και γι' αυτό όποιος το αποφασίζει τώρα να το λειτουργήσει ή να το ιδρύσει, είναι γενναίος στην ψυχή και πιστεύει πολύ στην πρόνοια του Θεού. Σας λέω και κάτι, δεν είναι μυστικό. Ένας Μητροπολίτης έστειλε τον πρωτοσυγγελό του να ιδρύει το ίδρυμα εδώ, να κουβεντιάσει μαζί μου με τον Διευθυντή, να ρωτήσει τα της λειτουργίας του, τα έξοδα και τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, της προσφοράς αγάπης σε αυτά τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αφού είπαμε διάφορα, εγώ κατέληξα συμπερασματικά. Παιδί μου, πες στον Δεσπότη σου ότι αν δεν πιστεύει με πάθος εις την πρόνοια του Θεού, να μην ξεκινήσει γιατί θα τρελαθεί. Αυτό του είπα. Τώρα στον Δεσπότη μας λέγω τα καλύτερα. Χαρά που έχει μεγάλη αφού μας δίνετε την ευχή σας, έτσι. Θα ξέρουμε εμείς οι κηρυγοί να λέμε αυτό που έλεγαν οι παλαιότεροι, οι ηλικιωμένοι, ευσεβείς και πιστοί άνθρωποι. Έχει ο Θεός. Και αυτό που έλεγαν και πίστευαν να το επαναλαμβάνουμε για να ζήσουμε κι εμείς θαύματα στην εποχή μας. Ορίστε πάτε, τώρα εσύ θα λες. Το δεύτερο, το άλλο κομμάτι θα το δώσουμε στον Άγιον Ανδρούσης με τις ολόθερμες ευχές μας να πάει γρήγορα στην επαρχία του. Όχι διότι τον βαρεθήκαμε, αλλά διότι πρέπει να πάει, είναι νέος άνθρωπος, να προσφέρει και αυτός με θυσιαστική αγάπη το καθήκον του στο λαό του Θεού. Όποιος είναι καιρός και δεν τον μπορεί, θα πάει ένα ημερολόγιο έργο των παιδιών του Ιδρύματος. Το επόμενο θα το δώσουμε στο σεβασμιότατο του Μητροπολίτη μας. Να μην πήγει πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, και γωνία μάλιστα. Με τις θερμές ευχές μας να αντέξετε, διότι και οι δικές σας αντοχές δοκιμάζονται σε τούτη την περίεργη εποχή. Στην κυρία Πετρολία, κυρία Πατριανάκου, με τις θερμές μας ευχές να επιτυγχάνει σε κάθε προσπάθειά της και να έχει την έννοια της και για τα ιδρύματα της Μητροπολαιότητας. Για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν γνωρίζω, το είπα. Αν δεν το γνώριζα, δεν θα έλεγα τίποτα. Για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Στον κύριο Πουλοκέφαλο. Και την κυρία Τσαρετέα, την περιφέρεια. Έχουμε δύο εκπροσώπους. Όχι, κύριε, στους δύο. Για την περιφέρεια. Για την κυρία Τζανετέα, με την αφορμή αυτή και την ευκαιρία του κοψίματος της πίτας, έχω να πω το μεγάλο ευχαριστώ μου, το είπα βέβαια επίσημα, εις το Σαϊνοπούλιο θέατρο το καλοκαίρι, για μια ωραία πρωτοβουλία, η οποία την τιμά όλος ιδιαίτερος και φυσικά και ολόκληρων των λαών των οποίων εκπροσωπούσε με αυτή την προσπάθεια. Και λέω αυτή τη στιγμή, για να το ξέρουν και οι υπόλοιποι που προέρχονται από άλλα διαμερίσματα εδώ της επαρχίας μας, ότι το ποσό αυτό των 40.000 που συγκεντρώθηκε μοιράστηκε αναλόγως με το μέγεθος του Ιδρύματος και αναλόγως με τις ανάγκες του Ιδρύματος σε όλα τα Ιδρύματα της Μητροπόλεως. Να μην σας κουράζω και επαναλαμβάνω αυτά που έχετε διαβάσει στην εφημερίδα, τα έχω καταγράψει και δια την διαχείριση που πρέπει να έχει διαφάνεια, αλλά και να ξέρει ο καθένας τα χρήματα που δίνει, πού πηγαίνει. Ευχαριστούμε λοιπόν και ευχόμεθα να έχετε και άλλες πρωτοβουλίες για τον καινούριο χρόνο. Στον κύριο Πουλοκέφαλο, αν μου επιτρέπετε σεβασμιότατε να πούμε τώρα και μία παράκληση, να μας βοηθήσει μηχανικός είναι, στην περιφέρεια είναι, να κάνουμε κάποια έργα συντηρήσεις που έχουμε ανάγκη στο ίδρυμά μας. Πιστεύω κύριε Πουλοκέφαλε, το έτος το 2014 θα είναι δημιουργικό για το ίδρυμά μας. Και νομίζω ότι είναι στο αντικείμενο του. Στο αντικείμενο του. Μετά. Στον κύριο Δήμαρχο, στο παρελθόν. Κύριε Δήμαρχε, μου δίνετε ευκαιρία και για εσάς να πω τα ίδια που είπα προηγουμένως για την κυρία Τζενετέα. Και ακόμη λέγω κάτι για να το ακούσετε όλοι.
βοήθησε ο Δήμος Σπάρτης, βοήθησε το βοήθεια στο σπίτι. Είναι μια άλλη δραστηριότητα της Μητροπόλεως, ξέρετε πόσο ωφέλιμ είναι, κάθε πρωί αν πάτε, πριν της Κυριακής, είναι ουρά. Γιατί έρχονται οι άνθρωποι και παίρνουν το ψωμί της ημέρας τους. Είπαν, δεν έχουμε άλλα πράγματα πολλά να τους δώσουμε, τουλάχιστον το ψωμί να μην το στερήσουμε από κανένα. Και μαζί δίδουμε και τα τρόφιμα τα οποία συγκεντρώνουμε και ό,τι άλλο μας προσφέρουν τα χέρια τα δικά σας και χρησιμοποιούνται τα χέρια τα δικά μας μέσω αλαβητικά για να φτάσουν στους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη. 40.000, 30.000 εψηφίστη ένα κονδύλι από τον Δήμο για το βοήθεια στο σπίτι. Έχω πει στον κύριο Δήμαρχο και υπάρχουν και άλλοι σύμβουλοι εδώ τους οποίους και ευχαριστώ ότι εάν συζητηθεί το θέμα και δεν βγει με ομόφωνη απόφαση, παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να το αποσύρει. Δεν θέλω ούτε ένας σύμβουλος του Δήμου να έχει διαφορετική γνώμη από τον εισηγητή Δήμαρχο, που είναι οπωσδήποτε και παράκληση δική μου. Ένας, αν έχει διαφορετική γνώμη, δεν λέω αν είναι αντίθετος, δεν λέω αν είναι εχθρός, γιατί εγώ πουθενά δεν βλέπω εχθρός σε τούτο τον τόπο. Βλέπω μόνον ανθρώπους. Βλέπω εικόνες του Θεού και αν κάποιος παίρνει κάποια θέση που θα νομίζει ότι είναι εχθρική, εγώ λέω ότι αυτός δεν είναι εχθρός, αλλά ο παρεξηγημένος αδελφός μου. Λοιπόν, αν έχει ένας διαφορετική γνώμη, να αποσύρεται αμέσως την εισήγησή σας. Αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί και ελπίζω ούτε θα συμβεί. Και θα το αξίζουμε. Το επόμενο για την αστυνομία. Ευχαριστούμε την αστυνομία η οποία βρίσκεται κοντά μας και βέβαια δεν θα θέλαμε να υπάρχουν άνθρωποι. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν πειράζει. Δεν θα ήθελα να υπάρχουν άνθρωποι που θα επιβουλεύονται την τιμή και την υπόλοιψη των συνανθρώπων μας. Αλλά πώς να το κάνουμε, βρισκόμεθα όχι μόνο τώρα, αλλά πάντοτε. Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο οι καλοί, υπάρχουν και εκείνοι που μέσα τους δεν έχουν καλά αισθήματα και είναι απαραίτητη η παρουσία τους. Θα μας συγχωρέσει ο κύριος Ταξίαρχος. Ο κύριος Χασάπης, βεβαίως. Ξεχάσαμε τον κύριο Ταξίαρχο, το επόμενο κομμάτι. Κύριε Ταξίαρχη, επειδή λιγάκι προσπεράστηκε η σειρά σας, σας δίνω μεγαλύτερο. Την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω τον κύριο Ταξίαρχο, διότι πάντοτε στέλνει το στρατό, όχι μόνο με δώρα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του συζητίου του Ιδρύματος, αλλά και για να διασκεδάσουν και, και ψυχαγωγήσουν τα παιδιά μας. Και δεν εννοώ ότι μόνο στα κάλαντα, και άλλες φορές έρχονται και άλλα απογεύματα, ιδίως το καλοκαίρι, που βγαίνουν όλοι οι τρόφιμοι εδώ στον ωραίο χώρο των Άβλιων και δίδουν μια νότα πανηγυρική, εορταστική στα παιδιά μας που έχουν πολλά στηριχθεί στη ζωή. Για την πυροσβεστική. Κύριε Διοικητά, και σας ευχαριστούμε και ευχόμεθα να είσαστε λιγότερο χρήσιμοι. Και εννοώ να μην έχουμε ατυχήματα, να μην έχουμε πλημμύρες, να μην έχουμε φωτιές, ούτως ώστε να κάνετε το καθήκον σας και εσείς χωρίς εφιάλτες. Το επόμενο για το νοσοκομείο Σπάρτης. Να, ένα λεπτό. Πριν προχωρήσουμε στο νοσοκομείο Σπάρτης, επειδή έχουμε τον διοικητή της πυροσβεστικής Πελοποννήσου εδώ, το πήρε το κομμάτι. Αλλά έχουμε και τον διοικητή των δικών μας εδώ. Και είναι ανάγκη λοιπόν και γι' αυτό να βγάλουμε. Λοιπόν. Ορίστε. Το επόμενο για το νοσοκομείο Σπάρτης. Και εδώ έχει λιγάκι ιδιοτέλεια η τιμή μας και η αγάπη μας προς το νοσοκομείο, διότι χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να περιθάλψουμε όταν αρρωσταίνουν οι τρόφιμοι μας. Πρέπει να ευχαριστήσουμε ευγνωμοσύνη το νοσοκομείο και όλους τους εργαζομένους γιατρούς, νοσηλευτές, προσωπικό, γιατί όταν πηγαίνει κάποιος άρρωστος από το Ίδρυμα, κυριολεκτικά κάνουν τα πάντα, θυσία κάνουν για να του συμπαραστούν όταν βρίσκονται. Να είσαι πιο καλύτερα. Δεν υπάρχει ένα ενδιαφέρον να το κάνεις.
των εκπαιδευτικών είναι ο κύριος Κατσουβράκης. Εκπροσωπεί έστω και αν είναι συνταξιούχος. Γίνεται μια πολύ καλή εργασία και στα παιδιά μας στα σχολεία από τους εκπαιδευτικούς και φέρνουν τα παιδιά του σχολείου για να ειδούν εδώ τους ασθενείς. Γιατί όπως είπαμε και άλλοτε, δεν πρέπει οι τρόφιμοι του Ιδρύματος να είναι στυλωμένοι στον τοίχο και μακριά από τη ζωή της κοινωνίας. Και είναι μια πολύ ωραία επικοινωνία των παιδιών που είναι η άνοιξη της ζωής με τα παιδιά που υπάρχουν εδώ και έχουν προβλήματα υγείας ή με τους γέροντας που είναι ειδήσεις της ζωής. Για τον Ερυθρό Σταυρό. Τον Ερυθρό Σταυρό είναι κάποιος. Είναι άλλη Λιωτάκο, μέσα στο Δημοτικό Συμβουλίο. Για το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Λακωνίας. Έτσι ξεκίνησε το Ίδρυμα ως σωματείο στην αρχή. Και το διατηρούμε ακόμη και δια την ιστορία και από ευγνωμοσύνη. Το επόμενο για το γι' αυτό το λόγο, εγώ είπα το άλλο, νόμιζα για το δικό μας, γιατί και εμείς έχουμε σωματείο ατόμων με ειδικές ανάγκες, ο Άγιος Παντελεήμων. Και άλλο το Ίδρυμα. Έχουν ταυτιστεί τώρα και προχωρούν παράλληλα. Επομένως, το πήρατε εσείς, αλλά δεν είπα τίποτα. Εύχομαι, κυρία Πρόεδρε, Αντιπρόεδρος, να έχετε δύναμη κι εσείς και αντοχή να αντιμετωπίζετε τη δοκιμασία την οποία βιώνετε στην τραγικότητά της και είστε χαριτωμένος άνθρωπος να δίνετε χαρά και στα αγαπημένη του σωματείου σας. Το επόμενο για τους ευεργέτες και δωρητές του Ιδρύματος. Εδώ πρέπει να πούμε δύο κουβέντες, όχι μόνο πηγαίες και καρδιακές, αλλά πολύ πολύ θερμές και επιβεβλημένες. Φέτος οι ευεργέτες μας αυξήθηκαν. Φέτος που αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα οικονομικό, δεν μείναμε μόνοι μας. Και άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν από το υστέρημά τους πλέον, όχι από το περισσεύμα τους. Κάποτε οι άνθρωποι έδιναν από το περισσεύμα, τώρα και από το υστέρημα. Δεν σας αποκρύπτω. Μια χαρά που νιώθω κάθε πρωί που κατεβαίνω στο γραφείο, όσες ημέρες είμαι στο γραφείο, που έρχεται ο ταχυδρόμος ή ο λογιστής και φέρνει τουλάχιστον μία επιταγή. Ή ανοίγω ένα γράμμα από ομογενείς μας και βλέπω ένα έμβασμα μέσα με μερικά λόγια πολύ ενισχυτικά. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Έχει ο Θεός σε όλες τις εποχές τους δικούς του ανθρώπους. Σας έλεγα κάποτε τι είπε ένας μεγάλος παιδαγωγός. Ότι ο Θεός διά τους αγγέλους του και χαρακτηρίζει τα άτομα με ειδικές ανάγκες αγγέλους, έχει τους δικούς του ανθρώπους. Έτσι βλέπω εκείνους που προσφέρουν λίγα ή πολλά από το περίσσευμά τους ή από το υστερημά τους, υλικά αγαθά ή χρήματα, ή έχουμε τη συμπαράστασή τους διαλόγων, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι διαλεγμένοι από τον Θεό να στηρίξουν αυτούς τους αγγέλους, αυτά τα παιδιά τα άρρωστα ή τους μεγαλύτερους στην ηλικία. Επομένως, κόβω ένα κομμάτι πίτας και το προσφέρω με όλη μου την καρδιά σε όλους εκείνους που έδωσαν. Από ένα ευρώ έστω, γιατί υπάρχουν περίπου 30 άνθρωποι και σας το λέω με μια ικανοποίηση και εδώ και στα υπόλοιπα ιδρύματα, αθρηστικά 30, που πήραν κατά γράμμα και κατά λέξη αυτή την παράκλησή μου και την έκκληση που είπα δώστε μου ένα ευρώ και θα μείνουν και ρέστα και κάθε μήνα καταθέτουν στην τράπεζα 30 ευρώ. Όχι 35, ούτε 25, αλλά 30, κάποιος μάλιστα και 31 όταν ο μήνας έχει 31. Είναι συγκινητικό αυτό και έχουν συνεχή την μνήμη τους στρέψει και το ενδιαφέρον τους στο Ίδρυμα. Δηλαδή όταν τρώει κάποιος από αυτούς, δεν τρώει το φαγητό που βρίσκεται στο πιάτο του και λέει εντάξει, χόρτασα, με ικανοποίησε αυτό ή ευχαριστήκε τον Θεό. Σκέφτεται εκείνη τη στιγμή ότι ένα μέρος από αυτό δεν το ανήκει, αλλά ανήκει σε κάποιο Ίδρυμα και το πραγματοποιεί. Ας είναι ευλογημένοι και ας τους δίνει ο Θεός ό,τι αγαπάει η καρδιά τους. Πρωτίστως την υγειά τους και την εκπλήρωση των ονείρων τους. Το άλλο κομμάτι, είπαμε το πρώτο για τους ευεργέτες εδώ του τόπου μας. Το άλλο για τους ομογενείς μας. Οι ομογενείς μας έκαναν όπως μία
έναν μαραθώνιον αγάπης, έτσι θα τον ονόμαζα. Έκαναν μια ενέργεια που θα μείνει καταγεγραμμένη όχι μόνο στα CD που γράφτηκε, αλλά μέσα στις καρδιές μας ανεξίτηλα, όπου γης ομογενής. Έκαναν οι σύλλογοί τους, έκαναν εράνους, έκαναν γιορτές, ετοίμασαν διάφορες εκδηλώσεις και τα χρήματα τα έστειλαν στο ίδρυμα, στα ιδρύματα της Μητροπόλεως και έφτασαν περίπου τις 170.000 δολάρια. 170.000 δολάρια. Ήταν αυτή η προσφορά τους, ένα φιλί ζωής, μία εκδήλωση αγάπης. Τι να πω, για αυτούς που ήταν στο Μόντρεαλ, για αυτούς που ήταν στο... πέστε το άλλο, στο Τορόντο, έκαναν κάτι που οι ίδιοι λένε, δεν το είχαν κάνει ποτέ. Εγώ βέβαια δεν παίρνω χαρά μεγάλη μόνο για το αποτέλεσμα της δισκοφορίας, αλλά και για την συνάντησή τους. Μου έλεγαν για το Τορόντο ότι πρώτη φορά στην ιστορία του ομογενειακού στοιχείου συγκεντρώθηκαν όλοι οι σύλλογοι. Κάθε χρόνο και δύο φορές το χρόνο ο κάθε σύλλογος κάνει το τσάι του, κάνει το πασάρι του, το πικνίκ όπως το λένε. Αλλά τώρα το έκαναν όλοι μαζί οι σύλλογοι και αυτό καταλαβαίνετε μετράει πάρα πολύ. Να πω για τους ομογενείς μας της Νέας Υόρκης, να πω για τους ομογενείς μας του Σικάγου, να πω για τους ομογενείς μας της Φιλαδέλφειας, όλων των άλλων μερών της Αμερικής, της Ευρώπης, της Αυστραλίας, ακόμη και της Ζηλανδίας, όπου υπήρχαν Έλληνες που έχουν σχέση με τη Σπάρτη, έκαναν και αυτοί το καθήκον τους. Τους ευγνωμονώ. Κόβω με αυτό το κομμάτι και το συνοδεύουν και ο έπαινός μου και οι ευχές μου. Να είναι καλά κάτω από το μάτι του Θεού που τα πάντα βλέπει να ζουν και να νιώθουν τον εαυτό τους στην αγκαλιά του Χριστού μας που τα πάντα στέλνει. Το άλλο για την χοροδία που μας έψε με πολύ ωραία τα θάλαντα και τους ύμνους, τους οποίους πλέον τόσο τους είπαν ωραία που δεν θέλαμε μετά να τους επαναλάβουμε ή στην πίτα. Για να μην χαλάσουμε αυτή την ωραία παραμονία. Στο χωράφι και στα παιδιά. Τον τροφίμων. Τους περιθαλπωμένους. Των τροφίμων του Ιδρύματος. Των μεγάλων στην ηλικία, των καταγήτων, των περιπατητικών, των αυτοεξυπηρετουμένων και προπάντων τα παιδιά μας εδώ όπως τα βλέπω και τον Φραγκίσκο μας εδώ. Θα το πάρει ο Φραγκίσκος και η Γεωργία. Ένα κομμάτι ο καθένας. Για το Διοικητικό Συμβούλιο. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τις ολόθερμες ευχαριστίες μου, διότι υπεύθυνα και αποτελεσματικά κάνουν το καθήκον τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πολύ ωραίες οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου, όπως είπα όμως πολύ υπεύθυνες και σοβαρές. Και ο καθένας από αυτούς έχει ένα λόγο να ευχαριστεί που είναι μέσα σε αυτό το Συμβούλιο, διότι του δίδεται η ευκαιρία μέσα από την καρδιά του να αφήσει ελεύθερη την αγάπη και τη στοργή προς την κοινωνία και προς τα άτομα αυτά. Για τους γιατρούς του Ιδρύματος. Χωρίς τους γιατρούς δεν μπορεί να κάνουμε τίποτε, όλοι οι άλλοι που είμαστε έξω από το Ίδρυμα. Πολύ περισσότερο οι ευρισκόμενοι στο Ίδρυμα. Ευχαριστούμε την κυρία Τσιρόνη και ποιον άλλον γιατρό έχουμε εδώ. Κύριος Γαλάνης και ο κύριος Πούλος. Είναι απαρχής εδώ κοντά μας και μας δίδουν χείρα βοηθείας. Για τους εργαζομένους. Να έχετε την υγεία σας για να βοηθάτε και την υγεία των άλλων. Για τους εργαζομένους. Θεωρώ πως τα έχω πει όλα για τους εργαζόμενους και σε άλλες πίτες. Απλώς τώρα επαναλαμβάνω ότι η εργασία την οποία κάνω δεν είναι καθόλου εύκολη. Εγώ τους θεωρώ ήρωες. Δεν ξέρω εκείνοι πώς νιώθουν, αλλά εγώ τους θεωρώ ήρωες. Έναν άνθρωπο έχουμε στο σπίτι μας και αυτός μπορεί να είναι ο πατέρας μας ή η μάνα μας. Και σε κάποια στιγμή αγανακτούμε και λέμε μυστική προσευχή, πάν τον Θεό μου, δεν αντέχω. Δεν πρέπει να λέγεται ποτέ αυτό, γιατί μετά έρχεται και συνείδησης και αν πεθάνει
και τον ελέγχει τον άνθρωπο, το λέγει. Όμως είναι ανθρώπινο. Σκεφτείτε ότι εδώ αυτή η εργασία δεν είναι μια ημέρα και δύο, ενός έτους ή δύο, είναι καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας τους, της ζωής τους, της εργασιακής. Και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να έχουν πολύ δύναμη, πολλά καλά αισθήματα και εγώ τους υπενθυμίζω ότι η πηγή από την οποία μπορεί να δρουν τη δύναμή τους είναι η πίστη τους στο Θεό και ο Άγιος Παντελεήμονας, τον οποίο να επισκέπτονται και όταν έρχονται και όταν φεύγουν. Ερχόμενοι για να τους ζητούν την δύναμη να αντέξουν και φεύγοντας να του πούνε ένα ευχαριστώ γιατί επήγε καλά η μέρα. Και τα μέσα ενημέρωσης. Τα μέσα ενημέρωσης. Όλα τα μέσα της ενημέρωσης. Τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά. Δεν θέλω να αφήσω κανέναν έξω από αυτήν την τιμή, διότι πρέπει να πω κατ' ενώπιον σας με πολύ ειλικρίνεια ότι κάνουν παραπάνω από αυτό που πρέπει για τα ιδρύματα και για τις δραστηριότητες της Μητροπόλεως. Δεν εννοώ τον εαυτό μου που κάποτε πολλές φορές παρουσιάζουν εκδηλώσεις με τον Μητροπολίτη και αφήνουν και την ομιλία ολόκληρη και αυτό οφείλεται στον κύριο Γιώργο εδώ τον Παπαβαλή. Δεν τολμάει να κόψει κανένας από την ομιλία μου κάτι όταν ο Γιώργος έχει δώσει το βίντεο. Λοιπόν, δεν εννοώ ότι προβάλλουν εμένα, γιατί εγώ δεν επιδιώκω τίποτα και το ξέρετε πολύ καλά, όμως το ότι προβάλλουν τις δραστηριότητες της τοπικής μας εκκλησίας είναι κάτι που εμένα με υποχρεώνει και με συγκινεί. Ευχαριστούμε λοιπόν και μενούμε όλα τα μέσα, ιδιαίτερα το Ελλάδα TV και τον κύριο Φελούρη, τον οποίο και από τις θέσεις αυτής ευχαριστώ. Το κομμάτι θα το δώσω για εκείνον, αλλά θα πάρει και ένα κομμάτι ο κύριος Λαμβανής. Άλλο. Το επόμενο, μα δεν βρέθηκε το επόμενο. Για τον αγροτικό συνεταιρισμό Λακωνία. Για τον συνεταιρισμό Λακωνία. Τηρείται η ωραία παράδοση την οποία έχει αφήσει στο Λακωνία ο αείμνηστος Νικόλαος Σαραφωνίτης. Ο ίδιος εισηγεί το πάντοτε ένα κονδύλι και το συνεχίζουν η διαδοχή του για το ίδρυμα. Μπορεί να είναι τόσο μεγάλο όσο ήταν τότε, αλλά εμείς έχουμε κατανόηση εφόσον οι πάντες και τα πάντα περνάνε την κρίση την οικονομική. Το πήρανε. Ποιος είναι εδώ τώρα. Είναι κάποιος εκπρόσωπος ή που εργάζεται στο Λακωνία. Εγώ. Α, είναι ο κύριος Σαράκος. Το επόμενο, για τον κύριο Μπέμπη Ιωάννη, ο οποίος είναι παραγωγός και πολιτής Λαϊκή Αγορά. Και κάθε Τετάρτη μεσημέρι και κάθε Σάββατο μεσημέρι, ό,τι μένει στον πάγκο το φέρνει στο Ίδρυμα. Μια πολύ σπουδαία και σημαντική προσφορά προς το Ίδρυμά μας. Τον ευχαριστούμε. Και η προσθήκη. Ότι... και η προσθήκη ότι και όλα τα σούπερ μάρκετ της Σπάρτης, τα παντοπολία έχουν τη γωνιά για τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Μητροπόλεως. Και κάθε εβδομάδα ό,τι συγκεντρώνεται το διαμοιράζουν στα ιδρύματα και στο βοήθεια στο σπίτι. Αγαπητοί μου, αυτή η κρίση έβγαλε και ένα καλό. Μάθαμε τον αδελφό μας, είδαμε τον φτωχό, μάθαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε, ενώ μέχρι σήμερα όλοι αυτοί ήταν άγνωστοι και κατά την παροιμία ο τυλωμένος των νηστικών δεν τον είχε ρωτήσει. Τώρα λοιπόν έχουμε και ένα τέτοιο είδους ενδιαφέρον και δόξα τω Θεώ ευχαριστούμε και εκείνους που τα δίδουν και εκείνους που τα φυλάσσουν και εκείνους που μας τα παραδίδουν. Ο κύριος Κουλής μας τα μεταφέρει και αυτό τον ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γιάννης Κουλής. Μάλιστα. Τον ευχαριστούμε και τον Γιάννη και του δίδουμε αυτό το κομμάτι. Άλλον μην αφήσουμε κανένα και δεν πρέπει. Εσύ θα έχεις την ευθύνη. Εγώ θα ακούσω τα λόγια, δεν συνέχεια. Λοιπόν, βρέθηκε στην πυροσβεστική.
δεν έχει αγοραστική αξία, αλλά έχει αξία διότι έχουν φτάσει στο διάβολο. Μισό λεπτό, μισό. Θα κάνουμε και καμία φωτογραφία. Ελεύθερης. Δεν θα βγάλουμε κομμάτι όπως θέλει ίσως ο διευθυντής. Αλλά μία ανακοίνωση να μας κάνω. Μία γνωστοποίηση. Έχουμε έναν ευεργέτη, ο οποίος ήρθε από τον ουρανό. Ένα ανδρόγενο από την Αμερική. Ήρθανε δικοί μας άνθρωποι από εδώ. Και μάλιστα πρέπει να έχουν και ρίζες εδώ στους ουράνους. Ήρθαν χωρίς κανένας να τους πει τίποτα. Χωρίς να πιέσουμε κανέναν εμείς από αυτούς. Είχαν ένα διαμέρισμα εκεί κοντά στην αστυνομία, απέναντι ακριβώς από την αστυνομία. Και το έκαναν δωρεά και μάλιστα τις λίγες ημέρες που τους έμειναν εδώ στην Ελλάδα, έφεραν και τα χαρτιά τους, έγιναν και τα συμβόλαια και πήραμε ένα διαμέρισμα σχεδόν ολοκαίνουργο. Από εκεί που δεν το περιμέναμε. Πώς είναι το επίθετο και θα τους βγάλουμε ένα κομμάτι. Από τον κύριο Πέτρο και την κυρία Μέρη Τσάμπηρα. 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 Έχει καταγωγή από τους Βοράνους, εκείνη η οικογένεια. Και σημειωτέω ότι οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν τον κάθε χρόνο και έμεναν στο διαμέρισμα. Τώρα μας είπαν θα ερχόμαστε κάθε χρόνο και θα πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο. Ακόμη να προσθέσω, δεν ήταν οι άνθρωποι που δεν είχαν υποχρεώσεις. Έχουν παιδιά και εγγόνια. Και παρατάφτα. Έδωσαν το διαμέρισμα στο Ίδρυμα και μάλιστα και με παρακίνηση των ίδιων των παιδιών τους. Είναι μερικά πράγματα που έγιναν και δεν πρέπει να τα αφήνουμε στο σκοτάδι, αλλά να τα προβάλλουμε για να θαυμάζουμε την καλοσύνη και την αγάπη και τη στοργή που έχουν οι συνανθρωποί μας. Την ίδια περίοδο ένας κύριος Χαλκιάς από το Βρονταμάρι καταγωγή του κάνει δωρεά ενός κτήματος δύο στρεμμάτων που έχει και πολλές ελιές και που αν δεν το εκποιήσει το Ίδρυμα μπορεί να φυτευτεί και να εξασφαλίζουμε ένα μεγάλο μέρος από τον άδειο που χρειαζόμαστε. Και για τον κύριο Χαρτιά επίσης έχω εδώ ένα κομματάκι, κάποιος είναι συγγενής, κάποιος βρονταμίτης, το Βρονταμά είναι και ο διάκος, θα το φτάσει στα χέρια του. Έχω να σας πω ακόμη ότι πέθανε το χρόνο που πέρασε ο Παναγιώτης ο Αντομυριανός. Θα τον είχατε ακούσει, ήταν ο μεγάλος μουσικός, αρχιμουσικός, είχε τη σχολή Αντομυριανού, τον είχαμε τρόφιμο τα τελευταία χρόνια, τυφλός, εδώ στο Ίδρυμα. Και πεθαίνοντας άφησε μία διαθήκη και αφήνει όλη την ακίνητη περιουσία του στο Ίδρυμα. Και αυτή η περιουσία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι, εκεί κοντά στον Άγιο Δημήτρη της Μαγούλας, με όλη την οικοσκευή. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό ιδιαίτερα μας συγκίνησε, μας συγκρόνησε και είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Έχει ο Θεός, εκεί που βλέπουμε κλειστές πόρτες, κάποιοι ανοίγει ορθάνητα. Κάποιος φεγγίτης στέλνει φως, οξυγόνο για να μην αποκάμουμε και για να συνεχίσουμε προσφέροντας την υπηρεσία μας και την διακονία μας σε αυτόν τον κόσμο. Τον κόσμο εννοώ τους ασθενείς, τους τροφίμους των Ιδρυμάτων. Αγαπητοί μου, δεν έχω τίποτε περισσότερο να σας πω. Ό,τι είχα μέσα στην καρδιά μου σας τα έδωσα αυτή τη στιγμή. Ευχηθείτε και προσευχηθείτε ο Άγιος Θεός να στέκεται κοντά μας. Να πω και κάτι, δεν θα το πω για να προβάλλω τον εαυτό μου, άλλωστε είναι κάποιοι άλλοι που ανακατεύονται περισσότερο με τα χρήματα. Θα πω και μια λέξη που είναι, δεν μ' αρέσει αλλά θα την πω γιατί λέει ο λαός μας. Ξέρετε γιατί ακόμη δεν γονατίσαμε ή διότι δεν έγινε κάτι που είναι σκόνταμα σε αυτή την πορεία του Ιδρύματος. Γιατί δεν μαγαρίστηκε η διαχείριση των Ιδρυμάτων από πλευράς οικονομικής. Εάν είχε γίνει κάτι τέτοιο, φοβούμαι ότι θα είμαστε εκτεθειμένοι και οι πόρτες θα ήταν κλεισμένες. Ευχηθείτε την ίδια πορεία να έχει το Ίδρυμα και κατά τον καινούριο χρόνο και για τα άλλα χρόνια που να είναι αναρρύθμιτα. Ο Θεός μαζί σας να ευλογεί και να αγιάζει τη ζωή σας. Ευχαριστώ.
Εκκλησία μας και μάλιστα στην καθαρέμουσα. Εγώ θα το πω πολύ απλά για εσάς. Να μου ζήσει. Καλά Γιώργη, είμαστε στο πόδι να λέμε δόξα τω Θεώ. Thank you.